Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το 2015 γιορτάσαμε τα 17 γενέθλια της υπογραφής του πρωτοκόλλου του ΟΗΕ στο Σαν Φρανσίσκο, όπου αποτυπώνονται όλες οι προκλήσεις της διεθνής μας κοινότητας και της δυνατότητάς μας να τα επιλύουμε. Ένα χρόνο αργότερα, οι προκλήσεις και τα προβλήματα παραμένουν. Και το ίδιο ζήτημα παραμένει επίκαιρο. Θα καταφέρουμε να μπορέσουμε δυναμικά να βρούμε την βιώσιμη ανάπτυξη με την οικονομική κρίση από πάνω ως δαμόκλειο σπάθη? Θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την προσφυγική κρίση μέσα από τον κράτος δικαίου, όταν βλέπουμε ότι μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ζούμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση? Θα μπορέσουμε να προάγουμε την ασφάλεια και την ασφάλεια σε ένα περιβάλλον που είναι όλο και πιο ασταθές, ή θα επιτρέψουμε τις δυνάμεις του εθνικισμού, της ξενοφοβίας και του νεοφιλελευθερισμού να ορίσουν αναποτελεσματικές και επικίνδυνες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε? Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα της Γενικής Συνέλευσης, της φετινής μας συνέλευσης, η εφαρμογή της ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ήταν η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας περιοχής με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, με μια ολοένα και πιο βαθιά αστάθεια στα Βαλκάνια και στη Λιβύη, στα δυτικά, στα ανατολικά, στη Συρία, μεγάλα προβλήματα. Από τότε που μιλήσαμε πέρσι, η Ελλάδα κατάφερε να κάνει σταθερά βήματα για να βγει από την κρίση. Σήμερα η συζήτησή μας δεν αφορά μόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα επιβιώσουμε από τις κρίσεις, αλλά πώς μπορούμε μέσω της οικονομικής σταθερότητας να δουλέψουμε προς την οικονομική ανάπτυξη πιο αποτελεσματικά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και ανθρώπινα την προσφυγική κρίση και πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια στην ευρύτερη μας περιοχή. Σήμερα μιλάμε για το πώς θα επιλύσουμε τις προκλήσεις που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά την οικονομία, μετά από 7 χρόνια δύσκολα μεγάλης οικονομικής κρίσης, αρχίζουμε να ανακάμπτουμε μετά από την μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη μεταπολεμική μας ιστορία. Δουλέψαμε σκληρά για να διασφαλίσουμε μια ανάπτυξη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, και μερικές φορές παρά τις προσπάθειές μας κάναμε βήματα προς τα πίσω, αλλά πάντα σπρώχναμε και οθήσαμε την κατάσταση προς τα μπροστά. Και αποδείξαμε ότι μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της σε 6 χρόνια και είδε την φτώχεια, και την ανεργία να σε δυσθεώρητα ύψη, να ξανά σταθεί στα πόδια της. Φτιάξαμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις επενδύσεις και χτυπήσαμε τον παρασιτισμό και τη διαφθορά του παρελθόντος. Ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε τις κοινωνικές συνέπειες που η
οικονομική κρίση και η λιτότητα μας επέβαλε. Η μείωση της, των ποσοστών της ανεργίας στα ποσοστά, στο μέσο ποσοστό της Ευρώπης θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε το πολύ εξειδικευμένο δυναμικό της χώρας μας. Η στρατηγική θέση της χώρας που βρίσκεται ανάμεσα από τρεις ηπείρους και θα μας βοηθήσει να εγκαθιδρύσουμε ένα διακομετακομιστικό κόμβο για τις μεταφορές και το εμπόριο στην περιοχή. Ενθαρρύνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα. Ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να μας βοηθήσουν να μειώσουμε το χρέος μας ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουμε στις αγορές και σε μια βιώσιμη οικονομία. Τα πρώτα σημάδια του σχεδιασμού μας αποτυπώνονται ήδη στο γεγονός ότι έχουμε επιστρέψει σε θετικά σημεία στην οικονομία μας, έχουμε μειώσει την ανεργία και έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις από το εξωτερικό. Αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη οικονομική πρόκληση και οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Μια πρόκληση που, όπως υπογραμμίσαμε τις προηγούμενες μέρες, είναι παγκόσμια και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο συλλογικά και επί τη βάση των αξιών μας. Since I spoke here last over 1 million migrants. Από τότε που μίλησα εδώ την τελευταία φορά, πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες μπήκαν στην Ελλάδα, πάνω από 60.000 παραμένουν παγιδευμένοι στην Ελλάδα σήμερα από τη στιγμή που έκλεισαν τα βόρεια σύνορά μας μέσα από πρωτοβουλίες μονομερείς των γειτόνων μας. Με πολύ μεγάλες ξενοφοβικές πιέσεις που προσπαθούν να βάλουν στο επίκεντρο την ατζέντα τους. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το διεθνές δίκαιο, το οποίο αποτελεί πολυτέλεια σήμερα στην Ευρώπη, και οι άνθρωποι σπρώχνονται ξανά προς τη θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν μία άρνηση να υπάρξει ένας διαμοιρασμός των ευθυνών και η οικονομική κρίση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχνάμε τις αξίες μας. Αυτές οι ξενοφοβικές δυνάμεις πήραν την απάντηση που τους αρμόζει. Και αυτή η απάντηση ήρθε από τον ελληνικό λαό. Ο λαός της Ευρώπης, που είχε πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, απέδειξε στον κόσμο ότι ούτε οι αξίες μας, ούτε η ανθρωπιά μας θα πρέπει να είναι à la carte, παρά τις κλήσεις για βήματα προς τα πίσω. 10.000 ζωές διασώθηκαν από την ακτοφυλακή μας αντί να καταστεί, αντί να μπει στον κίνδυνο. Η χώρα μας, μια χώρα που πριν 3 χρόνια δεν είχε υπηρεσίες ασύλου, αντιμετώπισε και προσκολήθηκε στην σύμβαση της Γενέβης και αντιμετωπίζει τις πάρα πολλές αιτήσεις για άσυλο. Μαζί με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσαμε και καταφέραμε να εφαρμόσουμε ένα πολύ δύσκολο αλλά πολύ απαραίτητη συμφωνία και καταφέραμε να μειώσουμε κατά πολύ τους θανάτους στην Αιγαία Θάλασσα και ουσιαστικά να βρούμε έναν νόμιμο δρόμο και να κλείσουμε τον δρόμο της θάλασσας. Σήμερα σε αυτό το πλαίσιο χρειαζόμαστε μια δυνατή, ισχυρή διεθνή πρωτοβουλία και να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της
της προσφυγικής κρίσης, αναχαιτίζοντας την ξενοφοβική ατζέντα. Πρέπει να ξαναγίνει οι διαδικασίες επανεισδοχής, η μετεγκατάσταση σε αυτούς που τη χρειάζεται. Να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την συνεργασία ενάντια στους διακινητές και να αντιμετωπίσουμε ριζικά και τις αιτίες που βρίσκονται στην καρδιά της προσφυγικής κρίσης. Και εδώ βρισκόμαστε πάλι στο πιο σημαντικό σημείο του πώς θα διασφαλίσουμε αυτή την κατάσταση και πώς θα διασφαλίσουμε την ευημερία σε μια περιοχή που είναι ολοένα και πιο ασταθής. Η απάντηση της ελληνικής πλευράς σε αυτή την πρόκληση ήταν ξεκάθαρη. Αναπτύξαμε σε διμερές επίπεδο και με την Κύπρο σε τριμερές επίπεδο με όλους μας τους γείτονες, με την προοπτική να προάγουμε την ειρήνη, τη συνεργασία και το κράτο, το διεθνές δίκαιο. Οργανώσαμε πολυμερείς πρωτοβουλίες όπως τις συναντήσεις για την Μεσόγειο, για την Μέση Ανατολή και την ελευθερία της θρησκείας και της ανεξιθρησκείας. Προωθήσαμε τα αιτήματά μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς σε σχέση με όλες τις συγκρούσεις της ευρύτερης περιοχής και αντιμετωπίζοντας την τρομοκρατία όπου αναπτύσσεται σχετικά με τις συγκρούσεις στη Λιβύη, στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Και σήμερα ενώπιον μας έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση να προωθήσουμε με βιώσιμο τρόπο την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας. Μένουμε δεσμευμένοι στις συζητήσεις για μια συλλογική λύση του κυπριακού ζητήματος επί τη βάση των ενιών των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια λύση που μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο αν αφήσουμε πίσω μας το αναχρησιμοποιητικό σύστημα εγγυήσεων του παρελθόντος και να διασφαλίσουμε την απόσυρση των κατοχικών δυνάμεων στο νησί. Μια λύση που θα διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου και θα θέσει τις βάσεις για μια ευρύτερη συνεργασία στην ασταθή περιοχή μας. Αναπτύξαμε διάλογο και σχέσεις με την Τουρκία μέσα από πολλές πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένες της πολύ καλής μας συνεργασίας στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και υπογραμμίσαμε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί μονόδρομο για να δημιουργήσουμε ισχυρό και αμοιβαίο αμοιβές και ισχυρές σχέσεις. Όσον αφορά τη ΦΥΡΟΜ, στηρίξαμε ένα αμοιβαία αποδεκτό ένα σταθερό περιβάλλον όσον αφορά το όνομα και προωθήσαμε μέτρα για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές σχέσεις τώρα πρόσφατα. Σήμερα, εν αντιθέση με πέρσι, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα αποτελούν και ευκαιρίες. Ευκαιρίες για την Ευρώπη, για τη διεθνή κοινότητα και για την περιοχή μας. Ευκαιρία να γυρίσουμε σελίδα της κρίσης και να αποφύγουμε καινούργιες επικίνδυνες κρίσεις. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση και δίκαιη λύση στην Κύπρο που θα συνεισφέρει στην σταθερή δυναμική της περιοχής. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και μια λύση στο θέμα του χρέους που θα διασφαλίσει μια ανάπτυξη βιώσιμη για την οποία μιλήσαμε πάρα πολύ στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη, να αποφύγουμε να τελειώσουμε με τον κύκλο effective response to the migration crisis. Να ολοκληρώσουμε πλέον αυτόν τον κύκλο της λιτότητας και πρέπει να απαντήσουμε the dangerous xenophobic
στις ξενοφοβικές και εθνικιστικές φωνές που αναδύονται με πολύ μεγάλη ισχύ από το πρώτη φορά τόσο πολύ από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, βλέπουμε ότι οι ακραίες φωνές θα προσπαθήσουν να προάγουν λύσεις που τους ταιριάζουν. Πολλές φορές παρουσιάζονται ως αντισυστημικές δυνάμεις. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν είναι οι αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Αυτές είναι οι δυνάμεις που απειλούν τις αξίες μας και αντί να προσπαθούν να στοχεύσουν σε ένα καλύτερο κόσμο, προσπαθούν να τον διαιρέσουν ακόμα περισσότερο.